πράγματα. Λοιπόν, τώρα, πού θα με πας? Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Ανδρέα Δρυμιώτη, τον εκλογικό αναλυτή, να κάνουμε μια ωραία κουβέντα μαζί. Καλημέρα. Καλημέρα, κύριε Δρυμιώτη. Καλημέρα. Καλημέρα. Με αφορμή τι, έτσι, κάναμε μια κουβέντα χθες, τα κουβεντιάσαμε και λίγο και στην ομάδα εδώ, τη δημοσιογραφική ομάδα της εκπομπής. Είχαμε τις τελευταίες ημέρες και βλέπουμε τις τελευταίες ημέρες το διαδίκτυο και τα site και όλοι δηλαδή να συζητάμε για ένα νέο πρόσωπο το οποίο έχει απασχολήσει τα φώτα έτσι, της δημοσιότητας και αναφέρομαι στον Στέφανο Κασελάκη φυσικά, ο οποίος επισήμως πλέον έχει πει ότι διεκδικεί την προεδρία της, θα κατέβει ως υποψήφιος για την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ. Και κάναμε μία αναδρομή, βλέποντας έτσι το φυσικ, επειδή ασχοληθήκαμε πάρα πολύ με την προσωπικότητα και το πρόσωπο του κυρίου Κασελάκη, που είναι λίγο διαφορετικό σε σχέση με άλλους συνυποψηφίους του ΣΥΡΙΖΑ, μία αναδρομή στο παρελθόν σε τέτοια πρόσωπα που λίγο πολύ μας ήρθαν στο μυαλό. Δηλαδή είχαμε δει και άλλους ανθρώπους οι οποίοι εμφανίστηκαν ξαφνικά στην κεντρική πολιτική σκηνή και μας απασχόλησαν και έπεσαν όλα τα φώτα πάνω τους. Κύριε Δρυμιώτη, νομίζω ότι εσείς που έχετε περάσει και έχετε αναλύσει όλες αυτές τις εκλογικές αναμετρήσεις και στο παρελθόν, τα γνωρίζετε καλύτερα από εμάς αυτά τα πρόσωπα. Εντοπίσαμε τρία ενδεικτικά, έτσι να τα δούμε. Και θα σχολιάσουμε αμέσως μετά. Ο πρώτος είναι ο Δημήτρης Διώτης, το θυμάστε κύριε Δρυμιώτη? Δημήτρης Διώτης. Όχι, δεν το θυμάστε. Ούτε εμείς το θυμόμαστε. Και όμως ήταν υποψήφιος με ποιον? Ήταν υποψήφιος αρχικός, έγινε μέλος του ΠΑΣΟΚ εκεί γύρω στο 2004. Πρώτη φορά διεκδίκησε, κύριε Δρυμιώτη, αν μπορείτε να θυμηθείτε κι εσείς, θέλησε να είναι υποψήφιος το 2007 για την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ. Κατάφερε να συγκεντρώσει τις 30.000 ψήφους από την Επιτροπή ακριβώς, προκειμένου να μπορεί να συμμετέχει. Τελικώς απερίφθη αυτό, εκεί με τον Γιώργο Παπανδρέου κάτι έγινε κτλ. Επανήλθε, το διεκδίκησε το 2017. Έχει μείνει και ως γνωστός ο πολιτικός με την Πόρσε τότε, γιατί συμμετείχε και στον αγώνα για τις ευρωεκλογές με τον Αλέξη Τσίπρα στην Κουμουνδούρου, αν θυμόσαστε τον κύριο Τζιώτη με την Πόρσε τότε. Δεν το θυμάμαι. Δεν το θυμάστε καν. Άναψε και έσβησε. Το Γιάννη Βαρουφάκη το θυμάστε? Αν το θυμάστε το Γιάννη Βαρουφάκη. Ο Γιάννης Βαρουφάκης λοιπόν έρχεται ως καλεσμένος καθηγητής οικονομολόγος σε μια σειρά από πάνελ τηλεοπτικά, σχεδόν φιλοξενούνταν στους σταθμούς. Κάθε μέρα, κάθε απόγευμα. Κάθε μέρα έγραφε και στο πρόταγο, να σα συμπληρώσω εγώ. Είχε δοθεί άπλετη δημοσιότητα. Όχι μόνο αυτό, και μέσα σε επιχειρηματικούς κύκλους και να εδώ το ένα αστέρι γεννιέται. Το θυμόμαστε το Γιάννη Βαρουφάκη. Άναψε και στις τελευταίες εκλογές τι έγινε? Έσβησε. Λοιπόν, κατάφερε βέβαια να μην τον αδικούμε, βέβαια να μπει στη Βουλή με το κόμμα του, έτσι. Δεν είναι αυτό, κόντεψε να μας καταστρέψει, τι είναι αυτά που λέτε. Αδικό σας είναι. Κύριε Δρυμιώτη, εντάξει, πάντως σε σχέση με τους άλλους, λέω εγώ, κατάφερε να μπει στη Βουλή, το πέτυχε για μια εκλογική μάχη. Κατάφερε γιατί αυτός πουλούσε τρέλα. Θεωρία των παιχνίων, την οποία κανείς δεν την ήξερε και σου λέει για να είναι για το λέει αυτό σαν σημαντικό. Λοιπόν και φτάνουμε τώρα στο Στέφανο Κασελάκη για να έρθουμε στο σήμερα. Έχει ανάψει ο προβολέας. Λοιπόν, ελάτε να σας ακούσουμε. Ο Κασελάκης είναι μια ωραία καλή προσωπικότητα. Εγώ είδα με προσοχή την ανακοίνωσή του, τη διάβασα, είναι επαγγελματικό. Ξέρετε τι μου κάνει εντύπωση? Ναι. Δεν ταιριάζει με το ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό είναι το οποίο, δηλαδή, είναι δύο αντιφάσεις. Καταρχήν τον υποστηρίζει ο Πολάκης. Αυτό πώς ταιριάζει με τον Κασελάκη? Και το προφίλ του Κασελάκη κανένα δεν κατάλαβε. Δεν ταιριάζει με το ΣΥΡΙΖΑ όταν λέτε, εννοείται ως προς τη φυσιογνωμία του ή ως προς τις σπουδές του? Όχι, ως προς τη φυσιογνωμία του και ως προς την επαγγελματική του σταδιοδρομία και ως προς την ανέλεξη του, αν θέλετε, την επιχειρηματική. Mm-hmm. Λοιπόν, εγώ σημείωσα, πρώτα έκανε, στην παρουσία του έκανε ένα πολύ μεγάλο λάθος. Πάρα πολύ, το έκανε και ο Τσίπρας αυτό. Ο Τσίπρας το έκανε ως εξής. Σε κάποια, νομίζω στη Θεσσαλονίκη ήταν ή σε κάποια παρουσία, είπε 50 φορές το όνομα Μητσοτάκης. Ναι.
Λοιπόν, αυτό είναι πολύ μεγάλο λάθος. Πρώτα μιλάς για τον εαυτό σου. Αυτός μας μίλησε για κληρονόμους πρωθυπουργούς. Είναι κληρονόμος ο Μητσοτάκης, ενώ αυτός είναι αδημιουργητός. Είναι σκηνοθετημένος πρωθυπουργός, ενώ αυτός έχει ενσυναίσθηση. Αν θέλετε να κερδίσω κάποιον που θα νικήσει τον Μητσοτάκη, εγώ είμαι απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Και εγώ έχω περισσότερες γνώσεις στα χρηματοοικονομικά και προσφέρω οικονομική σταθερότητα. Δηλαδή, προσωπικά μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση η έντονη αναφορά στο Μητσοτάκη, που αυτό αποδυναμώνει την ίδια την προσωπικότητα. Όταν θες να μιλήσεις, δεν μιλάς για τους άλλους, μιλάς για τον εαυτό σου. Ναι. Είναι μεγάλο λάθος αυτό και επικοινωνιακό. Λέει όμως, λέει πράγματα για τον ίδιο. Λέει, βέβαια, υπάρχουν ορισμένα γκρίζα. Ας πούμε, όπως έβαλα ενέχειρο τον εαυτό μου και πήρα δάνειο για την αυτιλία. Δηλαδή, αυτό δεν γίνεται. Αυτό να μας το εξηγήσει, γιατί εγώ δεν ξέρω καμία τράπεζα. Ναι. Εγώ δεν ξέρω καμία τράπεζα που δίνει δάνεια με προσωπική εγγύηση. Ναι. Θέλουν τα λεγόμενα collateral, δηλαδή, να βάλει κάποιο σπίτι. Όταν ο ίδιος... Η προσωπική περιουσία. Πρέπει να έχει προσωπική περιουσία για να δεχτεί μια τράπεζα να... Αυτό δεν... Λοιπόν, εγώ προσωπικά δεν ξέρω. Επειδή δεν φοβάμαι να κάνω και προβλέψεις, γιατί κι ας κάνω λάθη. Ναι. Εν γέννη οι προβλέψεις μου είναι... τις περισσότερες φορές είναι αληθινές. Δύο πράγματα. Ή λοιπόν θα βγει αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ... Και ο παλιός ΣΥΡΙΖΑ που ξέραμε θα αποσπαστεί και θα διαλυθεί. Ναι. Ή δεν θα βγει αρχηγός και νομίζω ότι θα δημιουργήσει ένα καινούριο φορέα λήψη λόγω του ελλείμματος τον οποίο αφήνει και το ΠΑΣΟΚ. Δηλαδή αυτός είναι μια ωραία φυσιογνωμία, έχει όλα τα χαρακτηριστικά ενός νέου πολιτικού και ο οποίος θα μπορούσε να καλύψει αυτό το χώρο, αλλά όχι το χώρο της ριζοσπαστικής αριστεράς. Αυτό δεν ταιριάζει με τίποτα. Λοιπόν, ταιριάζει με κάποιον που είναι πιο συστημικός, ο Μπάιντεν, και αυτός, αν θέλετε, δεν θα τον πούμε αριστερά, αλλά αφού δούλεψε για τον Μπάιντεν, κάπως εκεί, κάπως τέτοια είναι η... Μα είχε δουλέψει ως εθελοντής στο παρελθόν ο Κασελάκης στον Biden. Απλώς μου ξενεί εντύπωση αυτό που είπατε κιόλας και για την αναφορά του στον Κυριάκο Μητσοτάκη, ότι και τον Ιούλιο σε ένα άρθρο του ουσιαστικά εκθίαζε. Ακριβώς. Τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Έλεγε θα πω τον υποστηρίζω και τώρα έρχεται να τον αποδομήσει. Σας είπα, είναι μεγάλη αντίφαση. Αφού τον έχει τόσο ψηλά τον Κυριάκο Μητσοτάκη, αν τελικώς είναι ο νέος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, λέω εγώ, στις εσωκομματικές εκλογές. Μπορεί δηλαδή, κύριε Δρυμιώτη, να δούμε και μια συνεργασία στο μέλλον ανάμεσα σε Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ? Εγώ δεν μπορώ να το φανταστώ αυτό, λόγω των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ. Προσέξτε να δείτε. Το ρωτώ καθαρά και μόνο γιατί πραγματικά μας έχει προξενήσει εντύπωση και σε εμάς αυτή η ιστορία. Δηλαδή πώς κατεβαίνεις υποψήφιος σε ένα αντίπαλο κόμμα, θες να πολεμήσεις εισαγωγικά την κυβέρνηση και τις πολιτικές της και απ' την άλλη λες ότι ο Μητσοτάκης θα κάνει σωστά και ως προσωπικότητα είναι καλός. Το είπε τον Ιούλιο. Τώρα έκανε πλήρη αντιδιαστολή με τον Μητσοτάκη στο διάγγελμα του, ας το πούμε. Λοιπόν, πλήρη για τη διαστολή και όπως κληρονόμος πρωθυπουργός, δεν είναι έτσι. Ο Μητσοτάκης δεν έγινε πρωθυπουργός λόγω κληρονομικότητος. Έγινε πρωθυπουργός και μάλιστα το απέδειξε και με την αξία του. Κέρδισε δύο εκλογές και τις κέρδισε πανηγυρικά. Προσέξτε να δείτε. Νομίζω ότι αν ζούσε και ο πατέρας του θα ήταν πολύ περήφανος για τον Κυριάκο. Λοιπόν, και ήταν και το outsider της Νέας Δημοκρατίας αυτό, γιατί δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό, το ότι όπως λέει και ο Δαρβίνος, η τυχαιότης και ανεκαιότης μας έφερε το μισό. Αν δεν είχε χαλάσει το κομπιούτερ της Νέας Δημοκρατίας, θα είχε βγει πανηγυρικά ο Βαγγέλης, ο Μαράκης. Ναι. Πάντως, επειδή μιλάμε τώρα για outsider και τα λοιπά, έτσι όπως έγινε και με τις εκλογές της Νέας Δημοκρατίας, γίνεται και με τις εκλογές του ΣΥΡΙΖΑ,
Οι στοιχηματικές εταιρείες ποντάρουν στα πρόσωπα. Το είδα. Έτσι. Τα είδα. Πρώτη Έφη Αχτσιόγλου με 1,40. Δεύτερη. 2,5 ο Κασελάκης. Ακριβώς. 2,5 δεύτερος Κασελάκης και πολύ πίσω Νίκος Παπάς, Φλίτη Τσακαλώτη, ο Στέφανος Τζουμάκας. Δηλαδή, εδώ βλέπουμε... Πολύ πίσω. Πολύ πίσω, ναι. Πολύ πίσω οι υπόλοιποι τρεις. Προσέξτε, δύο τινά θα γίνουν. Ή δεν θα βγει και θα πάει να δημιουργήσει καινούριο φορέα, ναι, ή θα βγει και θα του φύγουν οι ριζοσπάστες αριστεροί. Έτσι όπως το λέτε, αποκλείεται να μην βγει και να παραμείνει στο κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ, να παραμείνει ΣΥΡΙΖΑ στο ΣΥΡΙΖΑ. Βλέπετε μια προσωπικότητα, βλέπετε ένα πρόσωπο, από ό,τι καταλαβαίνω, υπερφιλόδοξο, το οποίο δεν ταιριάζει με τους υπόλοιπους του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ταιριάζει με τίποτα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Δημιώτη. Την καλημέρα μας. Να είστε καλά. Χαιρόμαστε που τα λέμε. Καλά.